Η Τασούλα Πετρακογιώργη, η πρωταγωνίστρια της σύγχρονης εκδοχής και μάλιστα αλακριτικά του σεξπυρικού έργου Ρωμαίος και Ιουλιέτα, έφυγε από τη ζωή. Στα 92 της χρόνια αποχαιρέτησε τον κόσμο με την ταφή της να γίνεται το μεσημέρι της Κυριακής στον οικογενειακό τάφο των Πετρακογιώργηδων στο παλαιό κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Το καλοκαίρι του 1950 η ιστορία της αρπαγής της θρυλικής Τασούλας Πετρακογιώργη δοκίμασε τα όρια και τις αντοχές όχι μόνο της Κρήτης αλλά ολόκληρου του ελληνικού κράτους, φαίνοντας τους πάντες στο νησί σε θέσεις μάχης. Η απαγωγή της Τασούλας, όπως έχει μείνει στην ιστορία, έγινε η αφορμή για να αρθούν 9 άρθρα του Συντάγματος, να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στην Κρήτη και λογοκρισία του τύπου. Στις 20 Αυγούστου του 1950, ο Κώστας Κεφαλογιάννης, γνωστός και ως Κουντόκωστας, αδερφός του Μανώλη, τότε βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος, έκλεψε την 20χρονη Τασούλα, κόρη του Γιώργη Πετρακογιώργη, βουλευτή των Φιλελευθέρων, την ώρα που εκείνη έβγαινε από τον κινηματογράφο Όασης στο Ηράκλειο. Ο Πετρακογιώργης έγινε έξαλλος από την αρπαγή της κόρης του. Καταγγέλει το γεγονός στην αστυνομία και διαμηνεί πως η προσβολή αυτή ξεπλένεται μόνο με αίμα. Τι είπε ο Κώστας? Είπε ότι εγώ είμαι έντιμος άνθρωπος και σέβομαι πάρα πολύ και την ετοιμότητα των άλλων ανθρώπων και πολύ περισσότερο την ετοιμότητα του παιδιού του Πετρακογιώργη. Όλοι οι φορείς της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας προσπαθούν να βρουν μια λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Με εκατοντάδες κριτικούς της ομάδας Πετρακογιώργη να σαρούν τον ψιλορίτη για να βρουν το ζευγάρι και τους Ανογιανούς της ομάδας Κεφαλογιάννη να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν το συντοπίτη τους. Εν τω μεταξύ η κατάσταση ήταν κρίσιμη. Αυτοί μας βόλανε με το στρατό εκεί πέρα και φοβούμε ότι κάποια στιγμή θα συμπλακούν με τους στρατιώτες και με τους χωροκρίτες, θα σκοτωθούν και από εκεί πέρα δεν σώζει τίποτε. Οι προσπάθειες του Μανώλη Κεφαλογιάννη, αδερφού του απαγωγέα, να εξευμενήσουν το θυμωμένο αντάρτη που πίσω από την αρπαγή της κόρης του βλέπει την προσβολή και όχι τον έρωτα του Κουντόκωστα, πέφτουν στο κενό. Συνεννοήθηκα με τον Βενιζέλο. Σας είπε τι? Και του λέω, θα χυθεί αίμα. Πολύ αίμα. Μια επιτροπή από επιφανείς κριτικούς δημιουργείται με σκοπό να επισκεφθεί το ζευγάρι προκειμένου να τους μεταπίσει και τα Σούλα να γυρίσει στο σπίτι της. Απεσύρθη ο Κώτας και φωνάξε την Τασούλα, η οποία όταν έδεσε τότε ήρθε μπροστά μας, άρχισε να λέει, «Αχ πατερούλη μου, δώσε μου την ευχή σου πατερούλη μου». Η αρπαγή της Τασούλας πέρασε τα σύνορα της χώρας. Διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν συστηματικά τις εξελίξεις για το θέμα, ενώ όπως αναφέρεται στο ένα από τα δύο βιβλία που γράφτηκαν για την υπόθεση, αυτό του Κώστα Κοντογιαννίδη, στα πρακτορία στοιχημάτων του Λονδίνου παίζονται στοιχήματα 2-1,5 για το γάμο, 7-1 για το χωρισμό και 3-1 για το νέο εμφύλιο. Τηλεφωνεί ο αρχιεπίσκοπος και του λέει, φέρτε μου τους εμένα εδώ να τους εξομολογήσω εγώ και αν μου πει πως δεν τον εφέλει, θα σας την παραδώσω. Και ενώ οι μέρες περνούν και ο κλοιός στενεύει, το ζευγάρι καταφέρνει να παντρευτεί. Είχε κατεβεί στο Δισκούρι και είχαν βρει εκεί το δεσπότη και είχε συμφωνήσει να τους παντρεύσει, αλλά δεν είχαν στεφάνια και ψάχναν να βρουν στεφάνια, τέλος πάντων έκαναν το γάμο. Στη συνέχεια το ζευγάρι παραδόθηκε στη χωροφυλακή. Ο Κουντόκωστας συλλαμβάνεται, δικάζεται και καταδικάζεται σε φυλάκιση 2 ετών στις αγροτικές φυλακές Τήρινθας για σύσταση συμμορίας και οπλοφορία. Για 2 χρόνια η Τασούλα τον περιμένει. 3 μήνες μετά την αποφυλάκησή του, το ζευγάρι χωρίζει. Λίγα χρόνια μετά και οι δυο βρήκαν νέους συντρόφους, έφτιαξαν οικογένειες και σφράγισαν το παρελθόν, χωρίς ποτέ να μιλήσουν ξανά για τα γεγονότα του τότε.